πόνο σου γη. Λόγαδες και γραμματική για να σε πείσουν. Έχε τον νου σου στο παιδί. Σε πουλήσουν. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και απόψε εδώ επί του πιεστηρίου. Είναι Παρασκευή 20 Μαΐου, όπως κάθε Παρασκευή ο Μάκης Κούρης δεν είναι μαζί μας. Ετοιμάζει το παρόν της Κυριακής μαζί με τους συνεργάτες του, όμως έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα παρέα. Θα τη δείτε και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε, νομίζω. Λοιπόν, καλησπέριζω τον Πάνο Μαυρίδη, το starthelonewdl.gr. Μαζί θα δούμε όλη την επικαιρότητα και με τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων και της αγοράς. Όμως έχουμε τη χαρά και την τιμή, θα πω εγώ, να έχουμε και έναν συνάδελφο, λίγο μεγαλύτερο από εμάς, που όμως εσείς όλοι, ειδικά οι πιο παλιοί, που σε αυτή τη συχνότητα παρακολουθείτε το κανάλι μας, ο Σπύρος Μεταξάς είναι μαζί μας και χαιρόμαστε πάλι που τον υποδεχόμαστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μεταξά. Καλώς ήρθατε. Τώρα γιατί το είπες ότι είναι λίγο μεγαλύτερο? Λίγο, κάνα δύο χρόνια. Καλά, το λίγο. Κάνα δύο χρόνια. Να κρατήσω το λίγο. Λοιπόν, τώρα ο κύριος Μεταξάς τώρα γιατί είναι μαζί μας όμως? Είναι μαζί μας γιατί πέραν όσων συμβαίνουν στην Ελλάδα έχουμε ένα Σαββατοκύριακο full από γεγονότα, βουλή. Τι, νομίζω είναι η κορυφαία στιγμή αυτή. Περιμέναμε τόσο καιρό να κλείσει η αξιολόγηση, ναι, να υπογράψουμε την τρίτη ουσιαστικά δανειακή σύμβαση, στους εφαρμοστικούς νόμους για να κλείσει η αξιολόγηση, να πάμε στο Eurogroup, να εγκριθεί, ναι, και με το καλό να αρχίσουμε να βλέπουμε τα χρήματα να εκταμιεύονται οι δόσεις. Κάποια από αυτά να πάνε στην αγορά, κάποια από αυτά. Λένε ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, γύρω στα 4 δισεκατομμύρια, θα πάνε σε αυτά που χρωστάει ουσιαστικά το κράτος προς τις επιχειρήσεις. Την αγορά ίσως, το κλίμα στην αγορά ίσως να βελτιώνεται. Αυτό που λέμε μακάρι να συμβεί. Μακάρι να συμβεί, θα το δούμε. Αυτά όλα, το τι θα γίνει στη Βουλή αύριο και μεθαύριο, νομίζω θα γίνει. Και το τι έχει γίνει χαμός μέχρι σήμερα. Το τι έγινε μέχρι σήμερα. Και κυρίως τα φορολογικά θέματα. Δηλαδή, φορολογικές δηλώσεις που τώρα τρέχουν, τις αλλαγές στη φορολογία, τις παγίδες, ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν. Δεν είναι και πολλοί αυτοί που κερδίζουν, νομίζω. Έτσι, οι πιο πολλοί χάνουν, έχω την αίσθηση. Ναι. Όλα αυτά με τη βοήθεια πέραν των πολιτικών και του κύριου Παναγιώτη Παντελή του Φοροτεχνικού, που θα είναι μαζί μας σε πάρα πολύ λίγο. Τα ερωτήματά σας μπορείτε να τα στέλνετε από τώρα στο 210-3489-008 και για τα φορολογικά θέματα. Ωστόσο, θα γυρίσουμε στον κύριο Μεταξά, γιατί θα πάμε μετά στα υπόλοιπα. Πριν από μερικές ώρες έφυγε ένα πρόσωπο σύμβολο στην Ιταλία του ριζοσπαστικού κόμματος, ο Μάρκο Πανέλα. Πρόκειται μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα για την γειτονική μας χώρα. Είναι ο άνθρωπος που βλέπουμε εδώ στα πλάνα μας. Έφυγε σε ηλικία 86 ετών, ένας παλέμαχος Ιταλός πολιτικός, σύμβολο του ριζοσπαστικού κόμματος στην Ιταλία, με πολύ μεγάλη ιστορία εκεί, στον χώρο της αριστεράς, αλλά και με μια πολύ σημαντική παρέμβαση εδώ, σε εμάς, στην Ελλάδα, πριν από περίπου 35 χρόνια ήταν, κύριε Μεταξά. Τόσο. Ήταν λάθος. Τόσο. Λοιπόν, για να μην μιλάω εγώ, καλύτερα να μιλήσετε εσείς που τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Ναι, ο Μάρκο Πανέλα δεν ήταν μόνο Ιταλός πολιτικός, ήταν ένας Ευρωπαίος πολιτικός, ένας πολιτικός ο οποίος ήταν ριζοσπάστης. Από το 1955 είχε ιδρύσει το Ριζοσπαστικό Κόμμα Ιταλίας. Ήταν πάντα στην αβανγκουάρδια, πάντα στην πρώτη γραμμή των γεγονότων, των εξελίξεων, τόσο στην Ιταλία όσο και στην Ευρώπη. Mm-hmm. Διετέλεσε και ευρωβουλευτής. Ο Μάρκο Πανέλα είχε μεγάλες κοινωνικές ευαισθησίες, ιδίως για την ελευθερία του τύπου. Είχε διατελέσει και δημοσιογράφος και έκανε ό,τι μπορούσε. Θέλω να μας πείτε, ακριβώς επειδή είχε διατελέσει δημοσιογράφος και έδωσε πολύ μεγάλες μάχες για την ελευθερία του τύπου, θέλω να μας πείτε την παρέμβαση του Πανέλα, αυτού της πολύ σημαντικής προσωπικότητας του χώρου της ριζοσπαστικής αριστεράς, που έφυγε, είπαμε, στα 86 του χρόνια, εδώ, στην Ελλάδα, έτσι, πριν από 35-36 χρόνια, με αφορμή τις δικαστικές διώξεις
τις οποίες υπέστη η εφημερίδα Αυριανή με την έκδοσή της, η οποία εκείνη την εποχή για ένα 20μήνο τουλάχιστον για 20 ναι. μήνες ναι. Ήταν οι χρυσές σελίδες της ιστορίας του ελληνικού τύπου, προετοίμασε τον κόσμο για την αλλαγή που ήρθε τον Οκτώβριο του 81. Δυστυχώς αυτή η προετοιμασία των 20 μηνών έχει μείνει στο περιθώριο. Οι κουρίδες δεν ξέρω, ανάλωσαν την δυναμική τους στο να αντιμετωπίζουν και να αμήνονται κατά καιρού σε διάφορες κατηγορίες, αλλά δεν προώθησαν, γιατί κατά βάθος είναι σεμνοί άνθρωποι και ο Μάκης και ο Γιώργος Κουρής, δεν προώθησαν αυτό το 20μήνο που προετοίμασαν τον κόσμο για την αλλαγή. Λοιπόν, ήταν βλέπετε εδώ ένα τίτλο, συγγνώμη. Καταδικάζεται η κυβέρνηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Έτσι. Επειδή λοιπόν εσάς θα μας βοηθήσετε, γιατί τα έχετε ζήσει έτσι, από έτσι, πρώτα έτσι, χέρι. Έτσι. Εμείς ήμασταν πιο μικροί τότε. Αν και εγώ τότε είχα παραιτηθεί από την ΕΡΤ το 1978, είχα πάει στο Ισραήλ για τον πόλεμο, μετά ξαναγύρισα στην Ιταλία όπου ήμουν. Τι γινόταν λοιπόν τότε, για πέστε μας. Έκανα freelancing και μετά έκανα και τον ανταποκριτή της, της Αυριανής στην Ιταλία και στην Ευρώπη. Είχα την ευτυχία να γνωρίζω τον Μάρκο τον Πανέλα, ήμουνα στο κόμμα του, ήταν το μοναδικό κόμμα το οποίο δεχότανε και ξένους. Ναι. Και όταν άρχισαν οι διωγμοί των αδερφών Κουρί, ο Πανέλα είχε μεγάλη ευαισθησία. Ήταν από την κυβέρνηση Ράλλη. Εδώ βλέπουμε τον Γιώργο Δωμάκη Κουρί στο δικαστήριο της εποχής του 80 είναι αυτό. Έτσι, μιλάμε πριν από 36 χρόνια έτσι. Ακριβώς. Έτσι. Σε κάποια στιγμή, όταν εγώ έκανα κάτι εκπομπές... Ήταν η Μεταλακώστα αυτή. Μεταλακώστα. Και υπήρχαν και άλλες, υπήρχαν και από τον Καραμαλίδη μηνύσεις, καταδίκες, από τον Κωνσταντίνο βέβαια. Υπήρχαν πολλά πράγματα. Τότε λοιπόν ο Πανέλα μου ζήτησε, εγώ έκανα κάποιες εκπομπές, υπήρχαν ένας τηλεοπτικός σταθμός του ριζοσπαστικού κόμματος που λεγόταν Τελερώμα Τσινκουάντα Σέι και ένα ραδιοφωνικό, το Ράδιο Ραντικάλε, μου ζήτησε να μην ασχολούμαι με άλλες ελευθερίες, δικαιώματα δημοσιογράφων ανά τον κόσμο και να ασχολούμαι μόνο με την περίπτωση των αδερφών Κουρί. Μάλιστα. Και θα σας πω εδώ πέρα ότι αυτό το 20μήνο δεν υπάρχει άλλη περίπτωση δημοσιογράφοι Έλληνες να έχουν αντιμετωπιστεί από όλα τα μεγάλα δίκτυα, από όλα τα μεγάλα δίκτυα του κόσμου, όσο οι αδερφοί Κουρί και η υπόθεση της Αυριανής. Δηλαδή αυτή η προετοιμασία του κόσμου για να έρθει το Πασόκ του 81 το έκανε η Αυριανή. Χωρίς την Αυριανή δεν γινόταν. Η οποία εκείνη την περίοδο έγινε η πιο μεγάλη και στην κυκλοφορία. Έτσι. Ο Μάρκο Πανέλα λοιπόν με την ευαισθησία που είχε, διότι του τα ανέφερα τα πάντα, με την ευαισθησία σε κάποια στιγμή όταν δικαζόντουσαν λέει θα έρθω ως παρατηρητής. Τότε ήταν ευρωβουλευτής. Ναι. Και ήρθε με το Ρουτέλη, το Φραντσέσκο που μετέπειτα έγινε δήμαρχος. Τότε ήταν 50 χρόνια περίπου, έτσι δεν είναι, ναι. Γύρω στα 50. Ήταν δήμαρχο, έγινε δήμαρχος Ρώμης, ήταν ευρωβουλευτής και ο Φραντσέσκο Ρουτέλη. Ναι. Είχε έρθει εδώ πέρα, οι ριζοσπάστες είχαν κάνει 5-6 επερωτήσεις στην Ιταλική Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο για την περίπτωση των αδερφών Κουρί και την Αυριανή. Ήταν η Έμα Μπονίνο που τελευταία ήταν και υπουργός εξωτερικών, η οποία και αυτή υποστήριξε τους αδερφούς Κουρί. Και ήταν μια περίοδος αυτό το 20μήνο το οποίο ζητάω από τους αδερφούς Κουρί να γίνει μια επελευθέρωση, να αφήσουν αυτή τη σεμνότητα και να προωθήσουν τουλάχιστον αυτό το 20μήνο. Μπορείτε να μας πείτε είναι... η συμβολή του συγκεκριμένου ανθρώπου στη δημοσιοποίηση του θέματος αυτού που συνέβαινε τότε στην Ελλάδα? Και δεν είχε, γιατί τα μέσα δεν ήταν όπως σήμερα, δεν υπήρχε διαδίκτυο, δεν υπήρχαν ιδιωτικά μέσα σε μεγάλη έκταση. Ούτε στην Ελλάδα υπήρχαν ιδιωτικά μέσα, έτσι, σωστά. Μόνο η δημόσια τηλεόραση. Ήρθε ως παρατηρητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις δίκες του Κουρί. Ναι. Μετά άρχισαν οι συνεντεύξεις, διότι ό,τι έκανε ο Πανέλα, επειδή ήταν πάντα στην πρωτοπορία, η φωνή του έφτανε σε όλη την Ευρώπη. Ναι. Όλα τα μέσα τον κυνηγούσαν. Μα και εγώ βλέπω ότι σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα με αφορμή τον θάνατό του σε ηλικία 86 ετών. Για ένα πολιτικό ο οποίος έχει αποστρατευτεί εδώ και πολλά χρόνια από την πολιτική. Το τόσα χρόνια μετά υπάρχουν τόσα δημοσιεύματα στο διεθνή τύπο για τον άνθρωπο αυτό. Ήταν άρρωστος, έπασε όντως από εκείνο
Σημαίνει ότι είχε ένα πέρασμα μεγάλο στον κόσμο και όχι μόνο στα σύνορα της Ιταλίας, αλλά και εκτός σύνορων της Ιταλίας. Ναι. Αυτός πώς πήρε την απόφαση να ασχοληθεί με το θέμα Ελλάδα, αυριανή υπόθεση. Με ρώταγε πώς είναι τα πράγματα. Εναντίον Μάκη και Γιώργου Κουρί. Γιώργου και Μάκη Κουρί. Ενσαρκώθηκε με την ιστορία, με την πορεία των αδερφών Κουρί και την αυριανή και ήθελε να σταθεί στο πλευρό τους. Ναι. Ήρθε λοιπόν εδώ ως παρατηρητής. Βοήθησε, λέτε. Φυσικά βοήθησε. Βοήθησε. Φυσικά, να σας πω. Όταν ο Γιώργος Κουρίς ήρθε στην Ιταλία. Βλέπω εδώ μέσα Τζέρο συνέντευξη, μεγάλη ιταλική εφημερίδα. Μόνο η αυριανή μπορεί να δώσει μια ελεύθερη πληροφορία στο λαό. Είναι μια πολύ μεγάλη ιταλική εφημερίδα. Δεν υπάρχει εφημερίδα στον κόσμο μεγάλη που να μην αναφέρθηκε εκείνη την εποχή. Να σας πω, όταν ο Γιώργος Κουρίς ήρθε στην Ιταλία, εγώ δεν έκανα τίποτα άλλο από τον ατζέντη του. Να με παίρνουν τηλέφωνο και να μου ζητάνε και να κλείνω συνεντεύξεις είτε σε τηλεοράσεις σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι Δεκέμβριος, 30 Δεκεμβρίου 1980. Είναι 80 αυτό. 80, ναι, 80. Λογικά πρέπει να είναι 80, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, δηλαδή είχε διεθνοποιηθεί το πρόβλημα της αυριανής. Ναι. Δυστυχώς αυτό παραμένει, η ΕΣΥΑ δεν κάνει τίποτα, πρέπει να γραφτεί στην ιστορία του τύπου. Ναι. Πρέπει να γραφτεί στην ιστορία. Είπατε και μόνοι σας ότι είναι τα δύο αδέρφια τα οποία δυστυχώς, μπορούν να ασχοληθούν. Ναι, ο Γιώργος και ο Μάκης εκεί δεν βοηθήσαν να προωθηθεί αυτό το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, θα σας πω και βλέπω το άλλο. Βλέπω δήλωση του Γενικού Γραμματέα του Ριζοσπαστικού Κόμματος Αλλαγής, του κ. Ρουτέλη τότε. Ο οποίος έγινε δήμαρχος για 10 χρόνια Ρώμης. Πολύ γνωστό πρόσωπο. Και μετά έγινε και υπουργός πολιτισμού, ο Φραντσέσκο. Λοιπόν, το θέμα είναι, θα σας πω το εξής, ότι όταν ήρθε ο Μάρκο Πανέλα εδώ πέρα, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ήταν στην αντιπολίτευση. Ναι. Ήρθε σε κάποια στιγμή, με ειδοποίησαν από την Ιταλική πρεσβεία ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου θέλει να πάει να δει τον Πανέλα στο Καστρί. Και του λέω, του Μάρκου, του λέω: πρέπει να πας να δεις τον Ανδρέα Παπανδρέου, είναι αρχηγός της αντιπολίτευσης. Και μου λέει: εγώ ήρθα για Κουρί και για Σπυράκη. Σπύρος είμαι εγώ. Σπυράκη. Και αυριανή. Ήταν μικρός, λέει ο κύριος Σπυράκη. Υπάρχουν τέτοιες προσωπικότητες σαν τον Πανέλα σήμερα. Έχετε... Όχι. Κοίτα να δεις, αν θέλεις ξεπερνούσε κάποια όρια. Φερρυπίν υπήρχε ένας αντιπαπισμός. Έστειλε όμως επιστολή πριν πεθάνει στον Πάπα Φραντσέσκο και του είπε ότι πεθαίνει, κατάλαβε το τέλος του, και κρατάει το σταυρό του Ρομέρο, του καρδινάλιου της Νότιας Αμερικής, κρατάει το σταυρό αυτού στο χέρι, ο οποίος αγιοποιήθηκε ως καρονομέρο τελευταία, και είπε στον Πάπα, σ' αγαπάω πολύ. Αυτός που πολέμησε, αλλά πολέμησε σαν την Καθολική Αυτή Εκκλησία, σαν ενότητα. Αυτή η αγάπη που εκφράστηκε σαν... ήταν απέναντι στο θεσμό ή απέναντι στο πρόσωπο του Πάπα του σημερινού. Εγώ πιστεύω απέναντι στο θεσμό. Στο θεσμό, ναι. Διότι τον, αν θέλεις, τον κατέκρινε, αλλά όσον αφορά την κοινωνική του, το κοινωνικό του πρόσωπο. Και γι' αυτό σημειώνω δύο πραγματάκια, ας πούμε, σε σχέση με αυτά που λέει ο κύριος Μεταξάς. Το 1981 το κόμμα του κερδίζει μια δύσκολη μάχη, αποτρέποντας σε νέο δημοψήφισμα την κατάργηση του δικαιώματος στην άμβλωση. Έτσι. Πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, νωρίτερα, πριν από λίγα χρόνια, είχε ξεκινήσει την εκστρατεία υπέρ της έγκρισης ενός νόμου που αναγνωρίζει το δικαίωμα στο διαζύγιο. Διότι η Καθολική Εκκλησία δεν αναγνώριζε την δυνατότητα του διαζυγίου. Δηλαδή, μιλάμε για κοινωνικά θέματα. Όλα αυτά ήταν για... πρωτοβουλίες του Μάρκου Πανέλα. Ναι. Πάντως υπάρχει και μία εξέλιξη, δηλαδή υπάρχει μία σύγκληση, θα έλεγα. Σαφώς. Με τα χρόνια. Δηλαδή, σαφώς. Και ο Πανέλα ήρθε κοντά στο θεσμό, αλλά και. Όταν ο Μάκης ο Κουρίς πήγε φυλακή, ο Πανέλα συνέχεια έβγαινε και βγαίναμε και μαζί στις εκπομπές και μιλάγαμε συνέχεια για το Μάκη. Όταν ήταν στη φυλακή. Ναι. Ο Γιώργος, βέβαια, όταν ήρθε στην Ιταλία. Σε κάποια φάση οι Ερυθρές Ταξιαρχίες είχαν συλλάβει έναν δικαστή, τον Ντούρσο, και απειλούσαν ότι θα τον σκοτώσουν. Ο Πανέλα λοιπόν από μόνος του, τι ζητάγανε οι Ερυθρές Ταξιαρχίες, ζητάγανε ένα ανακοινοθέν να περάσει στον τύπο και στα μέσα της εποχής. Τα μέσα είχαν κάνει blackout, δεν επιτρέπανε. Και τελικά μου λέει ο Γιώργος Κουρίς, πήγαινε με τον Πανέλα μαζί. Και πάει αυριανή και Πανέλα, κατορθώσαμε, υπάρχουν εφημερίδες ξένες που τα γράφουν, κατορθώσαμε και για πρώτη φορά απελευθέρωσαν τον δικαστή οι Ερυθρές Ταξιαρχίες. Μάλιστα πήγαμε με τον Πανέλα, η αυριανή και το Ριζοσπαστικό Κόμμα. Μάλιστα πήγαμε στις φυλακές του Πάλμη, στην Καλαβρία,
όπου είδαμε τον Ντούρσο, δηλαδή, τον Ντούρσο ήταν ο αρχηγός των Ερυθρών Ταξιαρχιών και είπε το περίφημο αγκαλιάζοντάς τον, μόλις βγήκε εκεί πέρα στο σαλονάκι των φυλακών, αγκαλιάζοντάς τον ο Μάρκο, είπε «Φρατέλο ασασίνο, κομπάνιο ασασίνο, σύντροφε δολοφόνε». Και το είχαν όλες οι εφημερίδες του κόσμου. Η Αυριανή ήταν μαζί με τον Πανέλα. Πόσο καιρό έκατσε ο Πανέλα στην Αθήνα στην περίοδο αυτή της δικαστικής διένεξης? Γύρω στις, στη μια εβδομάδα. Έκατσε μια εβδομάδα, έτσι. Φαντάζομαι εδώ συνεντεύξεις. Βέβαια, οι συνθήκες ήταν άλλες. Δεν υπήρχε ιδιωτική, θα το ξαναθυμίσουμε. Δεν υπήρχε ιδιωτική τηλεόραση. Υπήρχε μόνο κρατική τηλεόραση. Με ό,τι αυτό σημαίνει για όλους εμάς που έχουμε ζήσει την περίοδο της κρατικής τηλεόρασης μόνο. Πάντως τον είχε συγκινήσει πολύ η περιπέτεια της Αυριανής. Και ο στόχος που είχε βάλει να προωθήσει, να προετοιμάσει τον κόσμο για αυτή την αλλαγή που επήλθε τον Οκτώβριο. Ήταν περισσότερο θέμα ιδεολογικό ή περισσότερο προσωπικό επειδή είχε αυτή την... Όχι, ιδεολογικό. Κάποια σχέση με τον Γιώργο τον Κουρί, το Μάκη είχε προσωπική ή απλώς... με τον Γιώργο εδώ ναι. Τον γνώρισε όταν ήρθε στην Ελλάδα και μετά στην Ιταλία. Ναι. Με το Μάκη όχι. Όχι, το Γιώργο τον γνώρισε γιατί, όταν ήρθε στην Ελλάδα για την εισφαίρεση δίκης. Ναι, ναι. Πριν, λέω, είχε κάποια σχέση ή απλώς έμαθε όχι, αυτό όχι. Το οποίο συνέβαινε απλώς στην Ελλάδα. Απλώς ο Γιώργος ήξερε ότι εγώ είχα επαφές μαζί του και του είπα τι άνθρωπος είναι. Μάλιστα, όταν του είπα δε για το Μάκη ότι μπήκε φυλακή. Και από εσάς έγινε. Ο Μάκης προσωπικός έμεινε και πολλούς μήνες στη φυλακή. Όταν του είπα για την ιστορία του Μάκη, εκεί πέρα κάναμε πολλές εκπομπές. Ο Μάκης έμεινε και πάρα πολλούς μήνες στη φυλακή για την ιστορία αυτή. Εγώ επειδή δεν έχω αρχείο. 50 χρόνια δημοσιογραφίας δεν έχω αρχείο, αλλά βρήκα πολλές εκπομπές στο Ράδιο Ραντικάλε, που ραδιοφωνικές κυρίως, όπου μιλάμε για τον, για το Μάκη, για την περιπέτεια του Μάκη. Και πέρασε, ο Πανέλα λέει, και καμιά φορά εδώ μας το λέει, όταν καμιά φορά λέμε εδώ για τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές και καμιά φορά εμείς που δεν είμαστε απ' έξω, είμαστε πιο σκληροί από αυτούς που έχουν περάσει από τις φυλακές, λέει ο ίδιος για την περίοδο εκείνη που δεν ήταν τόσο σκληρή όσο τώρα, αλλά ήταν μια σκληρή περίοδο. Βέβαια. Πόσο δύσκολο είναι να είσαι μέσα σε μια φυλακή. Και γενικά ήταν, ο Πανέλα ήταν ένας άνθρωπος ευαίσθητος και δεν μπορούσε να ανεχθεί ένας οικογενειάρχης, δύο οικογενειάρχες, επειδή προωθούσαν την ελευθερία του τύπου, προωθούσαν τα κοινωνικά αγαθά όπως η ελευθερία, η ασφάλιση. Βλέπω εκεί ηγήθηκε και πορείας που έγινε στο κέντρο της Αθήνας. Βέβαια. Στους στήλους του Λιβύου Διός. Ναι. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τότε. Ο Πανέλα λοιπόν είχε συγκινηθεί πάρα πολύ από την συμπεριφορά των Κουρί. Όταν μάλιστα και ο Γιώργος ήρθε στην Ιταλία διωκόμενος από την... Βλέπετε απλά από την άφηξή του στην Αθήνα. Φαντάζομαι κάπου εκεί θα είστε. Είμαι αριστερά εκεί πέρα. Αριστερά. Νομίζω σας βλέπω κιόλας. Αριστερά. Εκεί. Στο σηκωμένο χέρι δίπλα. Εκεί. Σας βλέπω. Λοιπόν, ο Μάρκος είχε συγκινηθεί πολύ από αυτή την ιστορία των αδερφών Κουρί. Όταν δεν ήρθε ο Γιώργος και ο Ανδρέας τότε ήταν 9 χρονών και του είπα την ιστορία έτσι έχει έρθει για να μην πάει φυλακή κι αυτός. Ο Μάρκος είχε τρομερή ευαισθησία, φαινόταν ότι ήταν έτσι. Λέει σοβαρά, λέω, ναι, 9 χρόνο παιδί, ναι. Ο Ανδρέας. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Λοιπόν, αυτό ήταν το αφιέρωμα στη μνήμη. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει ένα βράδυ, κύριε Μεταξά, να το μεγαλώσουμε λίγο το θέμα αυτό, να μην μείνουμε μόνο. Τώρα πήραμε αφορμή από το θάνατο αυτού του σπουδαίου ανθρώπου πραγματικά από το χώρο της αριστεράς. Εγώ δεν έχω σχέση με το χώρο αυτό της αριστεράς, το λέω και το ξαναλέω επιμόνως εδώ, αλλά. Υπάρχουν πρόσωπα όμως τα οποία έχουν γράψει ιστορία στο χώρο. Σαφώς, αυτό. Σαφώς. Και αυτό, ο Μάρκο Πανέλα είναι ένα πρόσωπο που έχει γράψει πραγματικά ιστορία, γιατί έχει δώσει αγώνες κοινωνικούς και έχει δώσει αγώνες, να το πούμε. Ας πούμε, ο Μάρκο Πανέλα εναντιώθηκε σε όσα αυτά, στην εισβολή στη Τσεχοσλοβακία, για παράδειγμα. Βέβαια. Από τους Σοβιετικούς. Δηλαδή, είχε συλληφθεί κιόλας. Είχε συλληφθεί κιόλας, ακριβώς. Δηλαδή, έδωσε μάχη τότε, ήταν με ένα αριστερός ο άνθρωπος. Αλλά ήταν δημοκράτης. Ήταν αριστερός, στην πρωτοπορία της αριστεράς. Δημοκράτης αριστερός. Στην ευρωπαϊκή πρωτοπορία. Όταν η Σοβιετική Ένωση εισέβαλε στην Πράγα,
το 1968, ο Μάρκο Μανδέλα ήταν αντίθετος με αυτό το οποίο συνέβη τότε, όπως και με πολλά άλλα όσα συνέβησαν τότε. Εγώ θα ήθελα να ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση, να είναι και ο κύριος και οι δύο κουρίδες εδώ και να μιλήσουμε για αυτό το 20μηνο, το ιστορικό 20μηνο. Κάθε ρεκόρ τηλεθέαση. Τις χρυσές σελίδες του ελληνικού τύπου, το 20μηνο της Αυριανής. Από τις 25-21 Μαρτίου του 80 που εκδόθηκε μέχρι τις 18 του Οκτώβρη του 81. Ωραία. Αυτή την κουβέντα θα ήθελα να είναι και οι δύο κουρίδες εδώ και εγώ θα ήθελα. Φύγουν, να αφήσουν τη σεμνότητά τους που τους χαρακτηρίζει τουλάχιστον ό,τι αφορά τις δικές τους προσωπικές επιτυχίες κοινωνικές, γιατί εκεί τους συγκαταλέγω στις κοινωνικές επιτυχίες και πολιτικές, εντάξει, και να τα αφήσουν αυτά και να έρθουν εδώ. Λοιπόν, θα τα πω εγώ και θα έχω και τα ντοκουμέντα. Εδώ παρέα μας. Θα έχω και τα ντοκουμέντα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς, κύριε Μεταξά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χωρέστονα. Η πρόσκληση βεβαίως ελαφρύ το χώμα που το σκεπάζει τον άνθρωπο να είναι καλά για τη βοήθεια που έδωσε στην Ελλάδα πέρα από τη Αυριανή και τη βοήθεια γενικότερα στην Ελλάδα σε μια δύσκολη περίοδο. Σας περιμένουμε και εσάς και τους αδερφούς Κουρί σε μια κουβέντα για την περίοδο εκείνη. Και οι δύο θα. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά από τώρα με τους καλεσμένους μας από την πολιτική και τον κύριο Παντελή του Φοροτεχνικό. Περιμένουμε τα ερωτήματά σας για τα θέματα φορολογίας. Καίγεστε, φαντάζομαι, για το τι γίνεται με τα τρέχοντα αλλά και με αυτά που έρχονται. Στο 210-34-89-008 περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας και σε 2 λεπτά επιστρέφουμε. Κύριε Μεταξά, καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.